Νέες κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας ψήφισε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από την τελευταία και πιο ισχυρή πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η Πιονγκιάνγκ. Οι σημαντικότερες από τις κυρώσεις είναι οι περιορισμοί στον εφοδιασμό της Βόρειας Κορέας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και οι εξαγωγές κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων από τη χώρα. Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, ξεκαθάρισε η πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Εάν συμφωνήσει να σταματήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, μπορεί να επιδιώξει ένα καλύτερο μέλλον, τόνισε η Νίκη Χέιλ. Σε 63 συλλήψεις υπόπτων για διασυνδέσεις με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν προχώρησαν οι τουρκικές αρχές. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και πρώην υπάλληλοι των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ενώ οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 21 επαρχίες της χώρας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. Σύμφωνα με την Άγκυρα, ο Γκιουλέν βρίσκεται πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, κατηγορία που ο ίδιος ο ημάμης αρνείται. Σφοδρές αντιδράσεις από ομάδες Ρώσων χριστιανών έχει προκαλέσει η ταινία για τη ζωή του Τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου που αγιοποιήθηκε το 2000. Η ταινία που αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο έχει τίτλο «Ματίλντα» και αναφέρεται στη φημολογούμενη σχέση του τελευταίου Ρωμανόφ με μια διάσημη μπαλαρίνα. Δεν έχουν δικαίωμα να απαγορεύσουν την ταινία, διατείνεται ο σκηνοθέτης Αλεξέη Ούτσιτελ.